Πέτρος Χατζησταύρος, εδώ παρέα. Γεια σας. Καλός φίλος και συνεργάτης εκπομπής. Πέτρο, καλώς ήρθες. Γεια σας, γεια σας. Μας ήρθες για μια ακόμα φορά από τα Χανιά. Με μεγάλη μου χαρά. Με μεγάλη χαρά. Σε υποδεχόμαστε λοιπόν κι εμείς, γιατί πάντα, κάθε Δευτέρα έχουμε κάτι τόσο σημαντικό, τόσο χρηστικό να πούμε για τον κόσμο, για τις νοικοκυρές, για όλους όσους θέλουν να μάθουν διάφορα θέματα και είναι ιδιοκτήτες ακινήτων. Για πολλά ζητήματα έχουμε ανοίξει ναι, κουβέντα. Ναι, γενικά με τη θεματολογία που άπτονται του ενδιαφέροντός μας και της επιστήμης μας. Βέβαια, ο κόσμος, τηλεθεατές μας βλέπουν στο σπίτι, τηλεόραση ή στο σπίτι. Λογικό είναι να απευθυνόμαστε σε αυτούς και να τους δίνουμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε για να κάνουν την καθημερινότητά τους πολύ πιο εύκολη. Λοιπόν, η αλήθεια, φίλε Ελευθέρη, είναι ότι αυτό που μου στείλανε από τις επόμενες μέρες που παίξαμε από την προηγούμενη Δευτέρα ήταν αυτό με τη μούχλα. Δηλαδή ότι θέλουν να τους πούμε κάποια πραγματάκια και να πώς διακρίνεται η μούχλα από την υγρασία. Οπότε έτσι. Η σημερινή μας θεματολογία λίγο έχει επηρεαστεί από αυτές τις. Εμείς είπαμε, απαντάμε στα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε, τα εκλαμβάνουμε ως οδηγούς κάθε φορά για να ετοιμάσουμε την επόμενή μας ενότητα. Αυτή τη φορά. Μετά τα προηγούμενα tips που δώσαμε για το σπίτι. Και πήγε πολύ καλά. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε από πάνω μας το βραχνά της υγρασίας και της μούχλας που πίστεψέ με, και εγώ το ζω στο σπίτι μου. Παλεύω κάθε μέρα με διάφορους τρόπους, δεν τα έχω καταφέρει. Και ανυπομονώ να ακούσω σήμερα διάφορες μικρές έτσι συμβουλές. Ναι, λοιπόν, είναι μια έννοια η οποία μπερδεύεται. Δηλαδή η διαφορά της μούχλας με την υγρασία είναι πάντα κάτι το οποίο. Ενώ μπορεί να είναι μούχλα, το πάμε για υγρασία, ενώ είναι υγρασία, το πάμε για μούχλα. Ναι. Να πούμε απλά ότι η μούχλα είναι ένας μύκητας, ο οποίος δημιουργείται σε ένα σκοτεινό περιβάλλον με πάρα πολύ υγρασία. Όπως καταλαβαίνετε δηλαδή, είναι σε χώρους όπως το μπάνιο, το υπόγειο και οι ντουλάπες. Άρα, αυτό το οποίο καταρχήν μπορούμε να πούμε είναι ότι η μούχλα είναι κάτι το οποίο έρχεται συνήθως από κατασκευαστική αυλεψία ή από πλημελή αερισμό του χώρου μας. Μάλιστα. Καταρχήν. Δηλαδή, το ένα μπορούμε να το προλάβουμε. Ναι. Το άλλο νομίζω δεν μπορούμε και τόσο, αν είναι κατασκευαστική. Έτσι. Ατυχία θα το πω. Έτσι. Και αυτό το οποίο συνήθως η μούχλα επικάθεται κυρίως στις γωνιές, στην ταράτσα, στην οροφή του δωματίου μας, σε κάποιες γωνιές, σε κάποια σημεία εκείνα τα οποία συσσωρεύεται η υγρασία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτή η μαυρίλα, η οποία αν την τρίψεις είναι εντελώς επιφανειακή. Η ναι. διαφορά λοιπόν της μούχλας από την υγρασία είναι ότι εάν την σκουπίσεις την μούχλα, αυτή θα φύγει και θα φανεί από κάτω το χρώμα, ενώ αν είναι υγρασία, όσο και να το τρίψεις, αυτό έχει ποτίσει το ντουβάρι, έχει ποτίσει το υλικό. Άρα η πηγή συνήθως είναι εξωτερική. Λοιπόν, πάμε να δούμε σε σχετικές κάρτες τις οποίες έχουμε ετοιμάσει. Βέβαια. Κάθε φορά ετοιμάζουμε τις κάρτες προκειμένου να είναι πιο εύκολο διάβαστα όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε εμείς. Να πούμε για την πηγή. Για ποιο λόγο σχηματίζεται η υγρασία. Έχουμε τον προφανή λόγο ότι έχει σπάσει ένα σωλήνας νερού. Για τη μούχλα μιλάμε. Έχει σπάσει ένα σωλήνας νερού στο από πάνω πάτωμα, για παράδειγμα. Μπράβο. Με αποτέλεσμα. Τι και αν έχει πιει το. Γιατί είπαμε ότι εάν σχηματιστεί η μούχλα από κάτω και είναι παράγοντας το νερό το οποίο έρχεται από έξω μέσα, είναι υγρασία αυτό. Ωραία. Η μούχλα έχει να κάνει με ότι εάν υπάρχει διαρροή από πάνω, έρχεται λοιπόν και υγροποιείται και έρχεται και εξατμίζεται η υγρασία που έρχεται από πάνω, υγροποιείται και επικάθεται πάνω στον τοίχο σαν μούχλα. Ένας από τους σημαντικότερους επίσης παράγοντες είναι ότι ο χώρος δεν αερίζεται επαρκώς. Είναι αυτό που σας έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι πρέπει από να. Από την πρώτη φορά που ήρθε, θυμάμαι να το φωνάζεις. Ένα αυτό. Παράθυρο ανοιχτό. Οι τοίχοι δεν έχουν επαρκή θερμομόνωση. Αυτό το είπαμε, δηλαδή όταν έχουμε μία μόνοτη ταράτσα και δημιουργείται διαφορά θερμοκρασίας, τότε βρίσκει πολύ πρόσφορο έδαφος και ο μύκητας της μούχλας και έρχεται και επικάθεται στην οροφή κυρίως. Και στους τοίχους και η ταράτσα δεν έχει μόνος και η τοίχη και η ταράτσα. Βλέπουμε λοιπόν ότι κυρίως είναι θέμα κατασκευαστικής αυλεψίας και κατά δεύτερον είναι θέμα αερισμού. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς την καθαρίζουμε. Πώς το αντιμετωπίζουμε λοιπόν. Ναι, πώς το αντιμετωπίζουμε. Δεν το αντιμετωπίζουμε με χλωρίνη. Αυτό να το ξεχάσουμε. Δηλαδή, πολλές νοικοκυρές το ναι, κάνουν. Σε όσους λέμε ότι βάλτε λίγο χλωρίνη, αραιώσατε με λίγο νερό και σκουπίστε τη, σε 5 μέρες μέσα, σε 2 μέρες μέσα θα ξαναέχουμε τα ίδια πραγματάκια. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν σίγουρα δεν αντιμετωπίζετε με αυτό το υδατικό. Μ' αρέσει ο τρόπος με τον οποίο απομυθοποιείς όλα αυτά τα τεχνάσματα που έχουμε όλοι μας στο μυαλό, που έτσι, τα θεωρούμε δεδομένα και είναι αυτά είναι και τίποτα άλλο. Η πρώτη και πολύ σημαντική λύση είναι να αερίσουμε το χώρο. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ο εχθρός της μούχλας είναι ο αέρας. Όταν τη βάλεις σε ανοιχτό περιβάλλον που δεν έχει αέρα, που έχει αέρα και φως,
έρχεται πλέον η αρχή του τέλους της. Οπότε λοιπόν σε ένα μουχιασμένο δωμάτιο πρώτα το αφήνουμε να μπει άπλετο φως μέσα και να μπει πάρα πολύ αέρας μέσα. Και μετά υπάρχει ένα σκεύασμα το οποίο γίνεται από λεμόνι και οξυζενέ. Εάν το φτιάξεις και το βάλεις σε ένα σφουγγαράκι και αρχίσεις και το σκουπίζεις, τότε δολοφονεί στην ουσία τη μούχλα. Σοβαρά τώρα, με αποτέλεσμα να μην την ξαναδημιουργεί στο συγκεκριμένο σημείο. Επίσης με σαπούνι πιάτο ή με λευκό ξύδι. Το λευκό ξύδι το κάνανε οι παλιές γυναίκες για χρόνια και ήταν μια πολύ έτσι άμεσα μια λύση που καταπολεμούσε άμεσα την μούχλα. Άρα λοιπόν, να πούμε για το λεμόνι και το νοξυζενέ το οποίο καθαρίζει. Ωραία. Να πούμε για το λευκό ξύδι και τέλος, καλό θα είναι εάν το δωμάτιό σας έχει πάρα πολύ μεγάλο δείκτη υγρασίας, που όσες φορές και να το καθαρίσεις μούχλα θα ξαναδημιουργηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, τότε θα πάρουμε ένα μικρό αφιγρατήρα, ο οποίος του εμπορίου αφιγρατήρας έχει να κάνει από 1.000-1.500-2.000 βατ, 2.500 βατ το πολύ, οι οποίοι πλέον κοστολογικά είναι από 30 έως 80 ευρώ περίπου. Οπότε μπορείτε να πάρετε ένα μικρό αφιγρατήρα, να το βάλετε στο δωμάτιό σας και από την πρώτη μέρα θα δείτε πόσο νερό αρχίζει και μαζεύει. Συνήθως αυτοί έχουν κάποιους αποταμιευτήρες γύρω στο 1 λίτρο. Εάν σε 6, 7 ώρες, 8 ώρες μαζέψει 1 λίτρο, πάνε να πει ότι ο δείκτης υγρασίας στο δωμάτιό σας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όπως σας έχουμε πει από την πρώτη εκπομπή, η υγρασία σε ένα δωμάτιο δεν πρέπει να περνάει από 50% μέχρι 65%. Και θερμοκρασία, να το επαναφέρω. Και η θερμοκρασία, ανάλογα το δωμάτιο, πάμε στους 21, 22, 23 βαθμούς Κελσίου. Το πολύ, το πάρα πολύ. Και τέλος, αν μας σηκώνει η τσέπη μας, πρέπει να μονώσουμε το σπίτι μας, ιδίως στους βορεινούς τοίχους, οι οποίοι παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη θερμοκρασιακή μεταβολή από το εξωτερικό στο εσωτερικό. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι που έχουμε και μία ερώτηση. Αν έχει πιει το ταβάνι ή το ντουβάρι που λέμε, ναι, ακόμα και αν αεριστεί ο χώρος, τι γίνεται? Αν έχει πιει, η πρώτη λύση κατά πολέμηση της υγρασίας είναι να βρούμε την πηγή της. Δηλαδή πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που στάζει, τι είναι αυτό που έχει χαλάσει. Έστω λοιπόν ότι βρίσκουμε αυτό που έχει χαλάσει, αυτό που έχει στάζει. Το διορθώνουμε. Πώς βγάζουμε τώρα το νερό από την ήδη ποτισμένη μας πλάκα? Υπάρχουν 2 με 3 λύσεις οι οποίες πρέπει να φτάσουμε σε αυτό. Η πρώτη λύση είναι, αν είναι ταράτσα, να έρθουμε από πάνω και να κάνουμε την άνοιξη καιρού, καλοκαιράκι καιρού, κάποιες σοπές με το τρυπάνι, ούτως ώστε να τη βοηθήσουμε να διαπνέει. Άνοιξη καιρού, γιατί αν γίνει καλοκαιράκι, χειμώνα, ναι, είναι λάθος. Θα ξαναμπεί πάλι νερό. Είναι λάθος, είναι λάθος. Να κάνουμε κάποιες τρυπανιές στην ταρατσούλα. Με ένα τρυπανάκι, οχταράκι, δεκαράκι, σε βάθους 2-3-4 εκατοστών, το πολύ, έρχεται και βοηθάμε να vaporize, να έρθει να εξατμιστεί και να εξατμιστεί, να εξατμιστεί και να φύγει. Μέσα. Να έρθει να εξατμιστεί και να φύγει. Αυτή είναι η πρώτη λύση. Εάν ο τείχος μας έχει υγρασία από ένα χαλασμένο μπάνιο, με την ίδια λογική, σε ύψος 10 εκατοστών, το πολύ από το πάτωμα και σε απόσταση μεταξύ της κάθε οπής γύρω στις 25 με 30 πόντους, κάνουμε τις ίδιες τρυπανιές στο τούβλο. Θα δείτε σταδιακά ότι όλο το καλοκαίρι θα έρθει ο τείχος να αρχίζει να εξατμίζεται. Πάντα όμως, εφόσον έχουμε αποτρέψει πλέον την περαιτέρω υγρασία, δηλαδή έχουμε φτιάξει τη ζημιά η οποία έχει δημιουργηθεί. Τέλος, αφού στεγνώσει ο τείχος, ερχόμαστε και εφαρμόζουμε τα καινούργια επαλυφόμενα υλικά, πολυεστερικά, πολυουρεθανικά, σιλικονούχα, τα οποία πλέον απομονώνουν και αποτρέπουν την υγρασία. Εάν κάποιος, λέει τηλεθεατής, εάν κάποιος έχει στο σπίτι του μούχλα ή υγρασία και πάρει ένα υλικό το οποίο πωλείται στο εμπόριο που λέει αντιμουχλικό και απλά το βάλει πάνω, τοποθετήσει, ναι, έκανε δουλειά? Αυτό μόλις σας είπα τώρα, ότι το αντιμουχλικό συνήθως τα 9 στα 10 έρχονται και καταπολεμούν επιφανειακά την υγρασία. Επιφανειακά. Επιφανειακά. Δηλαδή, ωραία, καθαρίζουν αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς στα μάτια μας. Συνήθως, εάν δεν κάνουμε δραστικά, αν δεν πάρουμε δραστικά μέτρα όπως αερισμός, να βάλουμε έναν αφιγρατήρα ή να βρούμε την πηγή της υγρασίας, μετά από 5 μέρες, μετά από 10 μέρες, τις πρώτες φορές που θα ανάψουμε τη θέρμανση μέσα στον χώρο μας, θα γίνει πάλι το ίδιο. Μάλιστα. Με είδες κάποια στιγμή, είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Γιατί σε παρακολουθώ, σε ακούω, σε θαυμάζω. Γιατί μας λες απλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Αυτά είναι πολύ απλά πράγματα. Για να σωθούμε, γιατί πίστεψε με, η υγρασία και η μούχλα είναι ο βραχνάς των οικοκυριών. Και αυτό το οποίο θέλω να πω στον κόσμο είναι το εξής, ότι τα δομικά στοιχεία, δηλαδή το τούβλο, τον πετό, ο σοβάς, στεγνώνουν εύκολα. Το ξύλο,
όταν το δούμε να αρχίζει να μαζεύει την υγρασία, στεγνώνει πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό καλό θα είναι ντουλάπες οι οποίες έχουν πλάτες. Και laminate, το ίδιο ισχύει και για laminate. Τα πάντα, ναι. Ό,τι έχει να κάνει με το ξύλο και μαζεύει μεγάλες ποσότητες υγρασίας, όταν το αποξηράνεις, όταν αρχίζει και φεύγει η υγρασία, χάνει και τη συνοχή του. Οπότε λοιπόν, καλό θα είναι σε τείχους οι οποίοι έχουν έντονη υγρασία ή σε βορεινούς τείχους, στους οποίους έχουμε βάλει ντουλάπες και γενικά έπιπλα που δεν έχουμε αφήσει τον τοίχο να αναπνέει. Ναι. Κάθε 2 μήνες το πολύ πρέπει τα έπιπλα αυτά να κουνιούνται, να έρχονται τουλάχιστον 10 εκατοστά βασικό μπροστά. Και 10 αυτό εκατοστά μπροστά, ούτως ώστε να έρχεται ο τείχος να διαπνέει και να τσεκάρουμε την πλάτη των υλικών, των επίπλων αυτών, αν έχουν μαζέψει επιφανειακή υγρασία. Γιατί τα λούστρα είναι πολύ δυνατή, διώχνουν πολύ την υγρασία, αλλά μετά από πάρα πολύ καιρό, αυτά έρχονται και επικάθεται πάνω, τα τρώνε τα λούστρα σιγά σιγά και έχουμε το πρόβλημα στα έπιπλα μας. Άλλη τηλεθεάτρια, υλικό ανάμεσα σε έπιπλο και τοίχο μπορούμε να βάλουμε? Αυτό σας είπα μόλις τώρα. Υλικό ανάμεσα σε έπιπλο και τοίχο δεν μπορούμε να βάλουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε. Να μην κολλάμε τα έπιπλα στους τοίχους. Να αφήνουμε τουλάχιστον 5 με 7 εκατοστά, 8 εκατοστά να περνάει ο αέρας και να κυκλοφορεί. Μα βλέπεις τώρα, σου κάνουν ερώτηση. Τα έχεις προλάβει ήδη. Δηλαδή, δεν προλαβαίνει να ρωτήσει ο τηλεθεατής ούτε και την καθυστέρηση που έχουμε στο σήμα, ας πούμε. Δεν σε πιάνει τίποτα. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει και. Για να φύγουμε από το κομμάτι της υγρασίας και της. Ναι, μυκλάς. Μπορούμε να απαντάμε πολλές ώρες, αλλά αν μας στέλνουν ό,τι ερωτήσεις θέλουν, εμείς είμαστε εδώ πέρα για να τους απαντάμε. Μπογιά πέραν από το αντιμουχλικό που λέγαμε, μπορεί να βοηθήσει σε βέβαια, χρώμα? Βέβαια, βέβαια. Απλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα χρώματα τα οποία βάζουμε στο σπίτι μας μέσα. Πρώτον, να είναι μη τοξικά, δηλαδή οικολογικά. Δεύτερον, να είναι εσωτερικού χώρου. Και τρίτον, να μιλήσουμε με τον εφαρμοστή μας ή να μιλήσουμε με τον μηχανικό μας, να του δείξουμε ποιον τοίχο και τι παθογένεια έχει. Δηλαδή, πρέπει να το δούμε πρώτα το πρόβλημα και μετά να σου δώσω το αντίστοιχο φάρμακο. Δεν μπορώ να σου δίνω ασπιρίνη για να καταπολεμήσω κάτι το οποίο θέλει πιο ισχυρό αντιβιωτικό. Μάλιστα. Οπότε, ο καθένας στο επάγγελμά του. Τέλεια. Πάμε στην επόμενη μας κατηγορία. Να πάμε, γιατί ήθελα να σας δείξω αυτό το θέμα, γιατί θέλω να ξέρουμε τις πρώτες έννοιες. Δηλαδή, όταν θα κληθούμε τώρα για να φτιάξουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις και θα κληθούμε να πληρώσουμε για φόρους μεταβίβασης, για έμφυα και όλα αυτά, θέλω να εξηγήσουμε στους καταναλωτές μας και στον κόσμο ο οποίος μας κοιτάζει. Έτσι. Τις πρώτες έννοιες, τι ακριβώς είναι η πρώτη κατοικία, τι είναι η εμπορική αξία του ακινήτου, τι είναι η αντικειμενική αξία και τι είναι το έντυπο ε9. Και το έχουμε φτιάξει κάποιους πίνακες και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοηθάτε σε αυτό και μας φτιάξατε. Τα γραφικά κάνουν εξαιρετική δουλειά πάνω. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά, η αλήθεια είναι αυτή. Η Κάλια, ο Μιχάλης και ο Γιώργος, και όπως και η Δανάη βεβαίως στο τιμόνι της εκπομπής, θέλω να τους ευχαριστήσω πολύ γιατί μας βοηθάνε αυτό που λες και εσύ να περάσουμε στον κόσμο σωστά, στρωτά και με παραστατικότητα το ζητούμενο. Που το ζητούμενο είναι απλές έννοιες. Και οι απλές έννοιες είναι αυτές. Η απλή έννοια είναι και το σημαντικότερο πράγμα. Ας πούμε λοιπόν, τι είναι η πρώτη κατοικία? Η πρώτη κατοικία είναι αυτό το οποίο δηλώνεται στην εφορία ως πρώτη και μοναδική κατοικία. Έχει κάποια φορολογικά προνόμια. Τα φορολογικά προνόμια αυτά είναι ότι πληρώνει πολύ μειωμένο ή ακόμη και μηδανικό φόρο για την απόκτησή του. Άρα λοιπόν, όταν λέμε ότι αυτό το σπίτι είναι πρώτη κατοικία και θέλω να το αποκτήσω, συνήθως ο φόρος μεταβίβασης για να το πάρεις στην κατοχή σου είναι σχεδόν μηδενικός. Ναι. Αυτός είναι και ο λόγος τον οποίο το δηλώνεις ότι είναι πρώτη κατοικία και επίσης εξαιρείται σχεδόν από όλους τους πληστηριασμούς ακινήτων. Εκεί θα σου έδινα πάσα. Γιατί πολλά έχουν ακουστεί στο παρελθόν για το αν τελικά θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό είναι το δεδομένο και δεν φαίνεται να αλλάζει. Και αυτή είναι και η έννοια της πρώτης κατοικίας. Ότι είναι το μοναδικό σπίτι το οποίο κατοικείς. Για να προλάβω τυχόν ερώτηση. Αν έχεις πρώτη κατοικία και σπίτι στο χωριό. Ναι. Και είναι γραμμένο σε σένα, πάβει να είναι πρώτη κατοικία. Όταν έχεις μία πολυκατοικία. Πρώτη κατοικία. Ως πρώτη κατοικία, τι θεωρείτε, όλη η πολυκατοικία? Όταν ή το έχεις μια πολυκατοικία ως πρώτη κατοικία, δεν θεωρείσαι φτωχός. Να ξεκινήσουμε καλά από εκεί. Εννοείται, αλλά το λέω για το κομμάτι των πληστηριασμών. Δηλαδή θα κοιτάξει. Όταν το διαμέρισμα ποσοστιαία στη σύσταση οριζοντίου είναι μοναδικό διαμέρισμα για τον ιδιοκτήτη, τότε προφυλάσσεται. Τότε προφυλάσσεται κανονικά. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε τι είναι η εμπορική αξία ακινήτου. Η εμπορική αξία ακινήτου είναι αυτή η αξία η οποία πιάνει το ακίνητο αυτή τη στιγμή αν πουληθεί.
Υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα ανάμεσα στην εμπορική αξία και την αντικειμενική αξία. Η εμπορική αξία είναι αυτή η οποία την προκειμένη περίοδο ναι. είναι η αξία της αγοράς. Της αγοράς. Αυτή λέμε εμπορική αξία. Δεν έχει σχέση με την αντικειμενική αξία. Για να σκεφτείτε με ένα μικρό παράδειγμα, η εμπορική αξία πριν τα χρόνια της κρίσης ενός διαμερίσματος που έκανε 100.000 ευρώ, ή μάλλον η αντικειμενική αξία του ήταν στις 50.000 ευρώ και η εμπορική αξία 100.000 ευρώ. Τα χρόνια της κρίσης ήρθε και ισοψήφισε η εμπορική αξία με την αντικειμενική αξία. Μάλιστα. Και θα πούμε και στη συνέχεια και ποια είναι και η αντικειμενική αξία. Γι' αυτό το λέω αυτό. Η αντικειμενική αξία είναι η αξία η οποία σου δίνει εφορία για το ακίνητό σου. Άρα λοιπόν, όταν εσύ θέλεις να πάει να πουλήσεις το ακίνητό σου, ο φόρος ο οποίος θα πληρώσεις έχει να κάνει σύμφωνα με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Δηλαδή, η αντικειμενική αξία είναι ένας συγκερασμός, ένας συνυπολογισμός στοιχείων όπως η τιμή ζώνης, η επιφάνεια του ακινήτου και η παλαιότητά του. Η αντικειμενική αξία δεν βγαίνει από το μηχανικό, δεν βγαίνει από τον ιδιοκτήτη, βγαίνει από τον αγαπημένο μας έφορο. Οπότε λοιπόν εμείς, αν εσύ φίλε Λευτέρη θέλεις να πουλήσεις ένα διαμέρισμα 200.000 ευρώ, επειδή τόσο νομίζεις, αυτή είναι η εμπορική αξία. Εμπορική αξία. Όταν όμως θες να πάει να κάνεις συμβόλαιο, η συμβολιογράφος θα σου πει πήγαινε φίλε Λευτέρη στην εφορία και ρώτα πόσο είναι η αντικειμενική αξία. Συνήθως οι συμβολιογράφοι το ξέρουν, αλλά σε πάνε γιατί πολλές φορές η τιμή ζώνης αλλάζει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι είναι το έντυπο ε9, εντάξει, πολλοί το γνωρίζουμε. Το έντυπο ε9 είναι πολλοί οι οποίοι το γνωρίζουν όσοι έχουν την τιμή και την τύχη να έχουν ακίνητα. Έτσι. Όσα νέα παιδιά και νέα ζευγάρια αποκτήσουν καινούριο ακίνητο, δεν το γνωρίζουν. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος που το λέμε. Συνήθως οι 9 στους 10 πελάτες μας έρχονται και μας λένε τι να βάλω στο ε9. Λοιπόν, το ε9 λοιπόν είναι το έντυπο το οποίο δηλώνουμε τα ακίνητα αυτά τα οποία έχουμε εμείς που στην κατοχή μας. Άρα λοιπόν στο ε9 δηλώνουμε τον αριθμό ταυτότητας κτηρίου, πού βρίσκεται, τους δρόμους του οικοδομικού τετραγώνου το οποίο υπάρχει και διάφορες πληροφορίες για το κτίσμα. Αν είναι ισόγειο, αν είναι διόρροφο, αν έχει υπόγειο, τι χρήση έχει, αν είναι κατοικία, αν είναι κατάστημα, αν έχει μεικτή χρήση και όλα αυτά. Λοιπόν, έρχεται ένδυα, την επόμενη φορά θέλω κάποια στοιχεία. Ό,τι μας πείτε θα σιγά σιγά και νομίζω έχουμε και τις 24 δόσεις για τον ένδυα. Ναι, αυτό αλλάζει και είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικό. Έτσι λίγο πριν κλείσουμε, γι' αυτό το αναφέρω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στα επόμενα θέματα τα οποία έχουμε να κάνουμε, έχουμε να ασχοληθούμε με θέματα πιο πολύ ορολογιών, γιατί θα μπούμε πλέον σε φορολογικό έτος. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ξέρουμε, δηλαδή θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τη διαδικασία κατά την οποία γίνεται η υπαγωγή στην ταυτότητα κτηρίου, το που από εδώ και πέρα το έτος 2020 θα είναι ένα μεγάλο viral, το οποίο θα πρέπει όλοι να δηλώσουμε την ηλεκτρονική κάρτα οικοδομής που λέμε, που ακούγεται και γράφεται. Βέβαια, ο κόσμος είναι το βλέπει σαν κάτι εξωγήινο αυτό, οπότε θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά εδώ να το αναλύσουμε βήμα-βήμα. Χρηστικές πληροφορίες λοιπόν κάθε Δευτέρα στις 7 ακριβώς εδώ στην Κρήτη TV και με τον Πέτρο Χατζησταύρο.